Γεια σας αγαπητοί φίλοι, τα ινδικά μαχητικά Ραφάλ βούηξαν στους ελληνικούς ουρανούς και ο απόϊχος έφτασε από την Τουρκία στο Πακιστάν. Γράφουν ινδικά μέσα μεγάλης κυκλοφορίας. Ραφάλ της Indian Air Force, της Ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας, πετούν στους ελληνικούς ουρανούς αυτό το διάστημα και συμμετέχουν και τα Ραφάλ F3R και Mirage 2005 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας. Τα αεροσκάφη της φίλης Ινδίας έχουν αναπτυχθεί στην πτέρυγα 117, πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα της Ελλάδας, γράφουν οι Ινδοί. Σε αυτή την αεροπορική βάση γίνονται προετοιμασίες για τη μεγάλη άσκηση Rammstein Flak του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί για πρώτη φορά εκτός Γερμανίας. Την ίδια ώρα η ένταση έχει αυξηθεί στην Τουρκία και το Πακιστάν αφού είδαν μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ της Ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας να πετούν πλάι στα ελληνικά. Αυτό σας λέω εγώ ότι είναι και μετά τη μεγάλη πακιστανική πρόκληση όπου η Ισλαμαμπάντ τόρμησε να στείλει τουρκικής κατασκευής κορβέτα που έχει αγοράσει το Πακιστάν να περάσει μέσα από τα ελληνικά χωρικά ύδατα στο Αιγαίο. Έχουν θορυβηθεί οι Πακιστανοί όπως και οι Τούρκοι από την παρουσία της Ινδίας εδώ με την αεροπορία της. Η Τουρκία, γράφουν τα ινδικά μέσα, θεωρεί τη γειτονική της Ελλάδα ως το μεγαλύτερο εχθρό της, ενώ το Πακιστάν είναι ο πιο στενός της φίλος. Τα ινδικά Ραφάλ ασκούνται με ελληνικά F-16 και το Πακιστάν έχει παρόμοια. Έτσι, οι Ινδοί εκπαιδεύονται από τους Έλληνες στην αντιμετώπιση των F-16. Ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που επικαλείται το NAV Bharat Times, το Ινδικό, India Times, επικαλείται ελληνικά που δεν κατονομάζει, κάνει λόγο για τα Ινδικά Ραφάλ που ολοκλήρωσαν ασκήσεις με ελληνικά Ραφάλ και Mirage 2005. Τα έχουμε πει και εμείς αυτά εδώ πριν από μέρες. Αυτό που λένε οι Ινδοί είναι ότι τα Ραφάλ βρίσκονται στην Ελλάδα εδώ και καιρό και μαθαίνουν ανάμεσα στα άλλα να αντιμετωπίζουν τα F-16 που έχει και το Πακιστάν. Λένε τα ειδικά μέσα ότι υπάρχει συμφωνία να σταλούν 4 ελληνικά F-16 στην Ινδία το Σεπτέμβριο στα πλαίσια των αναπτυσσόμενων στρατηγικών σχέσεων ανάμεσα στα δύο κράτη, Ελλάδα και Ινδία, πανάρχια κράτη, αρχαίοι πολιτισμοί με στενή σύνδεση μεταξύ τους. Μετά την κοσμοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των διαδόχων του, τα ελληνοϊνδικά βασίλεια που σχηματίστηκαν έζησαν μέχρι πριν από λίγους αιώνες. Η Ινδία ετοιμάζεται να σοκάρει ταυτόχρονα την Τουρκία και το Πακιστάν ενισχύοντας τις αμυντικές σχέσεις με την Ελλάδα. Η Τουρκία εποφθαλμιά τα ελληνικά νησιά, και όχι μόνο λέω εγώ, και στηρίζει το Πακιστάν εναντίον του Ινδικού Κασμίρ. Σε μια τέτοια κατάσταση, γράφουν οι Ινδικές εφημερίδες, η υποστήριξη της Ινδίας στην Ελλάδα μπορεί να αποδειχθεί ένα ισχυρό μήνυμα προς την Τουρκία. Απ' την άλλη, μελετώντας τα ελληνικά F-16, οι πιλότοι της Ινδικής Αεροπορίας μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τα χαρακτηριστικά και την ισχύ του. Αυτό θα εξαλείψει το στοιχείο έκπληξης της Πακιστανικής Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο εκφοβίζει συνεχώς. Ας τελειώνουμε με την υπογραφή της Ελληνοϊνδικής Αμυντικής Συμφωνίας με ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής να εξαλείψουμε τον επεκτατικό άξονα Τουρκίας-Πακιστάν. Αυτά. Και δεν ξεχνάμε και τους πυράβλους μπράχμους, τους πανίσχυρους που μας αρέσουν και μας ενδιαφέρουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Like, εγγραφή στο κανάλι αν σας άρεσε η εκπομπή και κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.